Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Γεια σας, σήμερα είμαστε σε χριστουγεννιάτικο mood και θα κάνουμε στολισμό δέντρου με μακαρόνια. Έχω φέρει εδώ διάφορα σχέδια πατρών, designs, πείτε το όπως θέλετε, από μακαρόνια, γιατί θέλω να υπάρχει ποικιλία στα στολίδια που θα φτιάξουμε. Έχουμε πένες, βίδες. Αυτό δεν ήξερα καν ότι λέγεται σέλινο. Δεν είναι λαχανικό. Δεν ήξερα ότι υπάρχει μακαρόνι που λέγεται σέλινο. Τα αγαπημένα μου είναι αυτά εδώ που είναι τα κοχυλάκια. Παρατηρήσατε ότι η Φωτεινή κρύβει τους χορηγούς σε όλα εκτός από αυτό. Εγώ κανονικά θα τον έκρυβα το χορηγό, αλλά το αμέλησα. Και πήρα και αυτά τα pasta kids που είναι σαν minion, σαν γουρουνάκια μικρά. Α, ναι, λέει Peppa Pig. Ούτε αυτό, ξέρω τι. Θα χρειαστούμε χρώματα. Πήρα ροζ γιατί περνάω ροζ φάση. Πήρα σημεί, πήρα glitter. Κόλλες για να κολλήσουμε τα μακαρόνια. Και κάπως πρέπει να κρεμάσουμε τα στολίδια που θα φτιάξουμε. Δεν προνόησα. Δεν πήρα ούτε πετονιά ούτε τίποτα γιατί το ξέχασα. Αλλά σε ένα σωστό σπίτι μπορείς να βρεις διάφορα σκηνάκια, λαστιχάκια και εναλλακτικές. Για να κρεμάσεις τα στολίδια σου. Πάμε να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε λαδόκολλα γιατί θα ψήσουμε τα μακαρόνια μετά. Πλάκα κάνω, δεν θα τα ψήσουμε. Απλά για να μην χαλάσουμε ούτε το δίσκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω χειροτεχνίες. Θα ξεκινήσουμε από τα κοχυλάκια γιατί είπαμε είναι τα αγαπημένα μου. Δεν τρώγεται. Τρώγεται! Δεν μπορώ εγώ να σου πω ότι εδώ πέρα μου ζητιανεύει ομά μακαρόνια. Με τα κοχυλάκια λοιπόν θα φτιάξω αστεράκι. Θα προσπαθήσω τώρα να τα κολλήσω μεταξύ τους. Συνήθως όταν επιχειρώ κάτι τέτοιο, στο τέλος το χέρι μου γεμίζει κόλλες, οι οποίες ξεραίνονται πάνω στο δέρμα και κάνουν αιώνες να φύγουνε. Μήπως πρέπει να βάλω κάτι από κάτω. Θα βάλω λίγο χαρτοτενία. Θα βάλω ένα μικρό κομματάκι χαρτοτενία εδώ σαν βάση. Ελπίζω να πετύχει. Θα τα βγάλουμε μετά σε δημοπρασία, στο Lidia Food. Πάει το πρώτο, θα το αφήσουμε λίγο να κολλήσει και μετά θα το βάψουμε. Νομίζω από τώρα φαίνεται πόσο επιτυχημένο είναι. Θα ανοίξω την Πέπα, τώρα που έμαθα και ποια είναι. Είναι τέλεια! Είναι μικρά γουρουνάκια. Τέλος, από εδώ και πέρα θα παίρνω μόνο παιδικά μακαρόνια. Δείτε πόσο φαν είναι. Έχει αυτοκινητάκι, έχει την Πέπα. Και έχει την Πέπα και σε διάφορες εκδοχές. Η Πέπα παίζει μπάλα. Η Πέπα κάνει αγκαλίτσες. Αυτό είναι σαν μια σαύρα. Δεν ξέρω, έχει δει κανένα στο παιδικό. Ποιος χαρακτήρας είναι αυτό. Είναι τέλεια! Λοιπόν, λέω να προσπαθήσω να φτιάξω ένα δεντράκι από Πέπες. Τώρα αυτό θα είναι το πιο δύσκολο νομίζω, αλλά το έχουμε. Με απαλές κινήσεις. Λεπτεπίλεπτες τρώσεις κόλλας, δεν. Δεν θέλουμε να φαίνεται εργοστασιακό. Πρέπει να αποπνέει χειροτεχνία, έτσι. Ότι το έχεις περιποιηθεί. It's ready! Το έφτιαξα! Είναι ένα δέντρο με πέπες και αυτοκινητάκια. Και η βάση του είναι ένα άλλο μακαρόνι. Α, είναι το σέλινο που είδαμε πριν. Μοιάζει με δέντρο, έτσι δεν είναι. Θα συνεχίσω με αυτά τα μακρούλα που είναι σαν μίνιον καλαμάκια και πρέπει τώρα να σκεφτώ τι θα κάνω με αυτό. Α, λες να βάλω μία πέπα στη μέση και μετά να τα κολλήσω έτσι γύρω-γύρω. Αυτό θα κάνω, χιονονιφάδα πέπας. Θα προσπαθήσω τώρα με σωστές κινήσεις, χειρουργικές, ακριβίας, να τα κολλήσω γύρω-γύρω από την πέπα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποια άλλη κόλλα ή πιστόλι σιλικόνης άμα έχετε στο σπίτι και είναι και μια φαν δραστηριότητα να κάνετε με την παρέα σας ή οικογενειακώς και να κάνετε challenge ποιος το κάνει καλύτερα. Κάτι γίνεται! Έχω γεμίσει κόλλα εντωμεταξύ, έχω χαλάσει τον ήχη black velour, δηλαδή κάπου λίγο σεβασμός. Ίσως μου βγει περισσότερο σαν ρόδα παρά σαν χιονονιφάδα. Αυτή τη στιγμή αυτή την τροπή έχει πάρει. Είναι σαν ρόδα! Η ρόδα της Πέπα είναι έτοιμη. Μπορώ να πω ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο την επισκιάζει. Σαν να σκάσει το λάστιχο. Το καημένο! Δεν είναι όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή. Και ας εκτιμήσουμε κάθε έκφανση της δημιουργικότητας. Όπως έλεγε ο Χουάν Μιρό, το κελάιδισμα των πουλιών μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά σου αρέσει. Θα συνεχίσω με πένες. Θα είναι λίγο πιο απλό, θα είναι σαν μικρή γυρλάντα. Να κάνουμε και κάτι πιο απλό έτσι, μην σας βάζω μόνο δύσκολα. Ουσιαστικά θα κολλήσω τις πένες εδώ που έχουν κλείσει. Ξεκολλάει! Δεν πειράζει, δεν θα φαίνεται μετά έτσι τα μπαλώματα που κάνουμε την κόλλα, γιατί θα το βάψουμε.
Θα βάλω και το σκηνάκι. Έτοιμη και η γυρλάντα! Έλα, μοιάζει με γυρλάντα. Όταν θα τη βάψω καιρός και βάλω και λίγο γκλίτερ πάνω. Με κοροϊδεύουν για τη ρόδα που έφτιαξα. Έχει δεχτεί bullying. Για να δούμε τι θα κάνουμε με τις βίδες. Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα αστεράκι με τις βίδες. Θα κάνω πρώτα την πατητούρα έτσι λίγο. Ελπίζω να μου βγει, γιατί θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ άμα και το αστέρι θα τρώει bullying. Βέβαια θα μπορούν μετά να κάνουν παρέα με τη ρόδα και να μην νιώθουν μόνα τους. Το επικίνδυνο με το μακαρόνι βίδα είναι ότι επειδή είναι έτσι στριφογυριστό, έχει πολύ μικρές επιφάνειες για συγκόλυφη. Και απλά ξέρεις, ξεκολλάει μετά σαν καραμελάκι, κάνει κλακ. Έτοιμο και το αστεράκι. Ελπίζω να κρατήσει. Προς το παρόν θα τα αφήσω λίγο να στεγνώσουνε και μετά... Έχει περάσει λίγη ώρα. Έχω αρχίσει να αγχώνομαι γιατί δεν θέλω να είναι fail, θέλω να βγει καλό. Γιατί είναι όμορφα, δεν είναι εκτός από τη ρόδα δηλαδή. Είναι όμορφα! Είναι κρίμα να πάνε χαμένα. Και τώρα θα βάψουμε. Α, πρέπει να το γυρίσω. Είναι πανέμορφο! Ελπίζω να κολλήσει, γιατί είναι πανέμορφο! Ρίχνω και λίγο glitter. Έχουν και πανέμορφα. Θεωρούμε graffiti artist τώρα. Τέλειο το ροζ! Ω, τέλειο είναι! Σε παρακαλώ, κόλλησε! We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Το αστεράκι πέτυχε, το σκουλικάκι πέτυχε και το δεντράκι νομίζω. Το ασημί αστεράκι, probably not. Και η ρόδα. Ρίπ, καλή μου ροδίτσα. Βάλαμε υπερβολικά πολλά μακαρόνια. Δεν ήταν αρκετά δυνατή η κόλλα για τόσα πολλά. Και βασικά ήταν άσχημη και έφαγε γεμπούλι και αποφάσισε να τα παρατήσει. Επέζησε μόνο ένα ασημί σχέδιο, αλλά έχουμε τρία ροζ και δείτε τι ωραία ταιριάζουν μεταξύ τους. Ας επιχειρήσουμε τώρα να τα κρεμάσουμε στο δεντράκι. Ελπίζω να μην διαλυθούν. Please, μην πέσεις, μην πέσεις. Α! Γράψτε κάτω στα σχόλια στοιχήματα σε πόσες ώρες, λεπτά, μέρες έπεσε. Όμορφα δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο γερό από όλα. Το έλατο είναι το αγαπημένο μου και αυτό φαίνεται να έχει πετύχει, τουλάχιστον προς το παρόν δεν πέφτει, αλλά επειδή έχει μεγάλη έκταση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι το παιδάκι έλατο. Αυτό είναι κάπως εύπλαστο, κουνιέται, δεν έχει κολλήσει καλά. Rest in peace, ασημί αστεράκι! Το σπρέι φταίει. Εννοείται δεν φταίει ο τρόπος που τα κόλλησα. Στην πραγματικότητα τα αστέρια και οι αστερισμοί δεν έχουν το κλασικό σχήμα που ζωγραφίζουμε από παιδιά. Mm-hmm. Πιο πολύ με ψαράκι μοιάζει. Τέλος τα DIY για σήμερα. Αν το δοκιμάσατε και εσείς, στείλτε μας φωτογραφίες από τις δημιουργίες σας. Θέλω να μου γράψετε τι σας θυμίζει αυτό το wannabe αστέρι και τρεις από εσάς που θα το προσδιορίσουν καλύτερα θα κερδίσουν κουπόνι για δωρεάν φαγητό από το eFood. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο!